Το Ινστιτούτο που έχουμε δημιουργήσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Institute of Finance and Financial Regulation, είναι ένα διεθνές ερευνητικό Ινστιτούτο έρευνας και αριστείας με το βασικότερο στόχο να φέρει σε επαφή τον ακαδημαϊκό χώρο με τις επιχειρήσεις και την αγορά. Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι καθηγητές από το εξωτερικό και από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, διεθνώς αναγνωρισμένοι, αλλά και επαγγελματίες του χώρου. Προσφέρει διάφορες υπηρεσίες και τα γνωστικά του αντικείμενα είναι σε όλους τους τομείς της χρηματοοικονομικής και του χρηματοοικονομικού δικαίου. Η μερίδα σήμερα ήταν αφιερωμένη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επικεντρώθηκε κυρίως στο επενδυτικό του κομμάτι, δηλαδή στο επενδυτικό περιβάλλον και το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις επενδύσεις των ΕΤΑ. Είναι για μας ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός ως πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να είναι ένα απόσταστο κομμάτι της όποιας λύσης του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Και αυτό που προσπαθήσαμε να δώσουμε σήμερα είναι ότι είναι απαραίτητη η τεχνική γνώση στο αντικείμενο για να μπορέσει να έχει μια υγιή ανάπτυξη τώρα που είναι στο ξεκίνημά του. Πιστεύουμε ότι με την προοπτική που τα ΟΤΕΑ στην Ελλάδα και με την δημιουργία όλων και περισσότερων μεγάλων ή μικρότερων ΟΤΕΑ, η σωστή διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου με μια επιστημονική προσέγγιση και με μια προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τις υποχρεώσεις του Ταμείου, θα έχει μια υγιή πορεία μέσα στην οποία μπορούμε να στηρίξουμε σαν πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης γενικότερα. Δεδομένου του παρελθόντος πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς οι Έλληνες μπορούν να εμπιστευτούν αυτά τα ταμεία? Είναι ένα ζήτημα αυτό και μάλιστα το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι εδώ υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία και σε αντίθεση με άλλους ενδεχομένως φορείς της κοινωνικής ασφάλισης ή γενικότερα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα ΤΕΑ έχουν μια πάρα πολύ αυστηρή εποπτεία, η οποία έρχεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι από το Υπουργείο Εργασίας που ελέγχει την πορεία του. Το άλλο είναι από την Κεφαλαγορά που ελέγχει την πορεία των επενδύσεων, καθημερινά σχεδόν. Και βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι που ελέγχει την αναλυστική κατάσταση του Ταμείου, η Εθνική Αναλυστική Αρχή. Οπότε υπάρχει μια πλήρη αυστηρή εποπτεία. Και να πω για τις επενδύσεις, παραδείγματος χάρη, ότι τα κριτήρια στο πόσο ρίσκο μπορεί να πάρει η επένδυση και το πόσο επικεντρωμένη σε κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις είναι πολύ αυστηρά και ελέγχονται σχεδόν, όπως σας είπα, καθημερινά. Κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος να πάει κάτι άσχημα στις επενδύσεις του Ταμείου είναι σχεδόν μηδενικός στην παρούσα φάση. Πώς βλέπετε, κλείνοντας, το μέλλον των επαγγελματικών ταμείων? Νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε αργά ή γρήγορα το ευρωπαϊκό μονομπάτι, όπου το αριθμό των ΤΕΑ, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, είναι πάνω από 2-3 χιλιάδες. Στην Ολλανδία τα νούμερα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω είναι κοινός τόπος και για την Ευρώπη και εμείς θα μπούμε σιγά σιγά και σε αυτή την πορεία. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα θα είναι ένας δυνατός πυλώνας κοινωνικής ασφάλισης, γιατί αυτό απαιτούν οι συνθήκες στη διεθνή αγορά και βεβαίως και στην Ελλάδα.